Ελληνίδες και Έλληνες. Τις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάδα. Επικεφαλής του κόμματος Οικολόγοι Ελλάδας, υποψήφιος με τον Γιώργο Καρατζαφέρη το 2009, δημιουργός του κινήματος Ελλάδα που συμμετείχε στις εκλογές του 2015, ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού σταθμού Τηλεφός και κάτοχος του 25% του Κόντρα Channel. Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας που την περασμένη Παρασκευή άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών υπό συνθήκες που λαμβάνουν τη μορφή θρίλερ. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και ζούσε σε ένα θεραπευτήριο δικής του ιδιοκτησίας στο Μαρκόπουλο Ροπού, μαζί με τον έμπιστο και επιστήθιο φίλο του Σπύρο Λαμπύρη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, κάποια στιγμή τα αδέλφια του θέλησαν να τον μεταφέρουν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα του εξασφάλιζαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος αρνήθηκε, ενώ προκαλεί εντύπωση ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στο Facebook στις 10 Απριλίου, μέσα από το οποίο υποστήριζε ότι κάποιο συγγενικό του πρόσωπο του είχε φαρπάξει με δόλο την υπογραφή και προανήγγειλε αγωγές. Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας. Θέλω να δηλώσω δημόσια να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια για αυτά τα οποία μου συμβαίνουν. Οι συγγενείς του απέδωσαν τη συμπεριφορά του σε απώλεια της νοητικής του ικανότητας. Και ο ένας εκ των αδελφών του προσέφυγε στον εισαγγελέα και πέτυχε να τον θέσει υπό δικαστική συμπαράσταση. Την περασμένη Παρασκευή, 5 Μαΐου, ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο τον παρέλαβε από το χώρο που ζούσε στον Οροπό. Λίγες ώρες αργότερα, ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας άφησε την τελευταία του πνοή υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Ο επιστήθιος φίλος του Σπύρος Λαμπύρης, θεωρώντας ότι η κατάσταση της υγείας του δεν δικαιολογεί τον ευνίδιο θάνατό του, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία κατά παντός υπευθύνου, που οδήγησε στην έκδοση εισαγγελικής εντολής, με την οποία αναβάλλεται η κηδεία του εκλειπώντος μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου του. Θα ακούσουμε όλες τις πλευρές. Ήδη παρακολουθεί και ο κύριος Χρυσάφης την κουβέντα μας, ο οποίος είναι δικηγόρος των αδελφών του αείμνηστου Παπανικόλα. Όμως θα σας δώσω τον πρώτο λόγο, κύριε Λαμπύρη, καθώς ήσασταν ο επιστήθιος φίλος του, συνεργάτης του και ζήσατε πολλά μαζί. Και για πρώτη φορά βγαίνετε και μέσα από το χώρο που ζούσατε, έτσι συμβιώνατε. Πείτε μου τι είναι αυτό που θέλετε να ακουστεί αρχικά. Κοιτάξτε, συνήθως το έχει βγει ως ένα θρίλερ. Μάλλον παίρνει εξέλιξη θρίλερ, στην αρχή ως μυστήριο και παίρνει μια διάσταση θρίλερ. Γι' αυτό γιατί γίνεται. Διότι παίρνετε, φεύγει ένας άνθρωπος από εδώ, άσχετα αν δεν θέλει να φύγει, και αρνείται η εταιρεία ότι έφερε δικό της ασθενοφόρο εδώ και ότι πήρε συγκεκριμένο άτομο από το Μαρκόπουλο Ροπού, από το χώρο του, άτομο με όνομα Κωνσταντίνο Παπανικόλα. Από εκεί αρχίζει και βγαίνει το μυστήριο. Ευτυχώς είπαμε να πάρουμε δύο φωτογραφίες, ζήτηξα εγώ από τους τραυματιοφορείς να πάρουμε, τον Παπανικόλα και φαίνεται και το, πώς λέγεται, το ασθενοφόρο, φαίνεται ο αριθμός, φαίνονται όλα αυτά τα στοιχεία επάνω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τι είναι αυτό, κοιτάξτε, Κύριε Λαμπύρη, επειδή εγώ έκανα μια προσπάθεια να επικοινωνήσω με αυτή την εταιρεία. Λέει ο κύριος Λαμπύρης ότι όταν καλέσανε και είπαν ότι ήρθατε και πήρατε αυτόν τον άνθρωπο, του είπαν ουδέποτε ήρθε δικό μας. Εγώ έκανα μια προσπάθεια να μιλήσω. Η απάντηση που πήρε ήταν ξεκάθαρη. Είναι προσωπικά δεδομένα, αλίμονο μου λέει αν λέμε σε όποιον παίρνει τηλέφωνο, ποιον μεταφέρουμε και πού τον πάμε. Ο κύριος Λαμπύρης δεν είναι όποιος είναι. Δεν ξέρω αν ο κύριος Λαμπύρης είχε δικαίωμα να λάβει αυτές τις πληροφορίες, με την έννοια ζήνω ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση που έδινε την επιμέλεια στον αδελφό του εκεί κόντως. Μισό λεπτό. Του είπανε ότι δεν σας δίνουμε λόγω προσωπικών δεδομένων ή του είπαν ουδέποτε ήρθαμε να πάρουμε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Για να ακούσουμε τον κύριο Λαμπύρη. Ακούστε. Κάνω την ερώτηση. Όταν ήρθατε εδώ Παρασκευή το μεσημέρι, μία η ώρα και πήρατε τον Κωνσταντίνο Παπανικόλα από το Μαρκόπουλο Ροπού, πού τον πήγατε? Απ' την άλλη πλευρά ακούω να λέει ακριβώς το ίδιο. Μπορείτε να το πάρετε να γίνει άρση το τηλεφώνο και να το ακούσετε ακριβώς όπως θα σας το πω. Δεν έχει έρθει δικό μας ασθενοφόρο στο Μαρκόπουλο Ροπού εκείνη την ημέρα. Στο Μαραθώνα πήγαμε μόνον. Ποτέ Μαρκόπουλο Ροπού και ποτέ δεν πήραμε με όνομα Κωνσταντίνο Παπανικόλα. Και ποιον πήρανε δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Είπαν δεν πήγανε ποτέ να πάρουν αυτόν τον άνθρωπο. Και πού πήγανε να πάνε? Δεν ξέρω πού πήγανε, πήγανε κάπου αλλού. Και το ασθενοφόρο που βλέπουμε τι είναι? Και πώς έφυγε? Αυτό λέει ο άνθρωπος, παιδί. Ο κύριος Λαμπύρης λέει ότι έχουμε το ασθενοφόρο, έχω την πινακίδα, αλλά οι άνθρωποι λέει ο κύριος Λαμπύρης. Εδώ, τον τράβηξε. Δεν ποτέ ήρθαν. Αυτές τις φωτογραφίες που μας ασθενοφόρο πάντως και λέω. Ακούστε, και λέω εγώ μετά,
Μου επιτρέπετε, λέω, έχω εδώ τον αριθμό, διαβάζω γιατί αυτή τη στιγμή δεν τα βλέπω όλα τα νούμερα εδώ, αλλά τα βλέπετε εσείς. Χ, ε, α, τα τέσσερα νούμερα, ο αριθμός που έχει. Μου λέει, επιλέξει, ξέρετε, έχουμε πολλή δουλειά, με συγχωρείτε, γεια σας. Λέω, δεν ανήκει στο στόλο σας αυτό το ασθενοφόρο. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά, περιμένω πολλές γραμμές, γεια σας. Άρα, αυτό που λέει ο κύριος Λαμπύρης είναι το εξής, ότι κάτι έχει συμβεί και ήθελαν κάποιοι άνθρωποι το να ήμουν στο Παπα-Νικόλα νεκρό. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Όχι. Ή τον ήθελαν. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι. Όχι, όχι. Δεν, εγώ δεν μπορώ να υποψιαστώ κανέναν επάνω σε αυτά. Αλλά έχετε καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά, μισό λεπτό. Έχετε καταθέσει. Θέλετε να γίνει έρευνα. Ναι, γιατί, ακούστε, δεν για τελείωσε. Μισό λεπτό, κύριε Λαμπύρη, για να καταθέσετε. Πολλά θα πείτε, πολλά, πολλά. Δεν σας διακόπτω να πάω διαφημίσεις μόνο. Ναι, αλλά για να καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά, πάω να πει ότι κάτι υποψιάζεστε, έτσι. Δεν καταθέτετε μηνυτήρια αναφορά στα καλά του καθουμένου. Όχι, βέβαια, γιατί έχουμε και το δεύτερο μέρος. Θέλετε να το πούμε τώρα, μην τις όχι, μετά τις διαφημίσεις. Αφού τα ξέρετε, κύριε Λαμπύρη, ότι όταν υπάρχουν διαφημίσεις, τα ξέρετε, έχετε κι εσείς, έτσι είσαστε πολύ καλός σκηνοθέτης, έτσι, μπράβο. Γνωρίζετε και από τις εκπομπές του Αείμνης του Παπα-Νικόλα, ξέρετε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πρέπει να πάω διαφημίσεις. Να ξέρετε ότι σε λίγο θα ακούσουμε και το δικό σας νομικό εκπρόσωπο, τον κύριο Στέλιο Σούρλα, αλλά και τον κύριο Χρυσάφη που εκπροσωπεί την οικογένεια. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Ο κύριος Σπύρος Λαμπύρης είναι στην παρέα μας. Είναι ο επιστήθιος φίλος του αείμνηστου Παπα-Νικόλα. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο κάτι θέλατε να προσθέσετε, γιατί έχει έρθει στο φως της επικαιρότητας σε σχέση με το θάνατό του. Εξελίσσεται ένα θρίλερ. Εσείς υποστηρίζετε τι μπορεί να έχει συμβεί και είχατε κάνει μηνυτήρια αναφορά, όπως σας ρώτησε ο Πέτρος Κουσουλός πριν τις διαφημίσεις. Κύριε Κοτσιλίνη, ξεκίνησα να μιλάω προηγουμένως και να αναφέρομαι στο δεύτερο σκέλος. Το πρώτο, όπως είπαμε, όπως εγώ ανέφερα, ήταν ο τρόπος που μας αντιμετώπισε στο τηλέφωνο η εταιρεία αυτή με το ασθενοφόρο. Αλλά στη συνέχεια όμως είδαμε, άκουσα ότι στην αστυνομία, με παίρνουν φίλοι πάρα πολύ τον Παπα-Νικόλα και νομίζαν ότι πέθανε εδώ ο Παπα-Νικόλας. Μα λέω, δεν έχει πεθάνει εδώ. Με δυσκολία το αντιμετώπισαν αυτό, αν ήταν αλήθεια ή όχι. Και πήρα από την αστυνομία, συγκεκριμένα από την ασφάλεια καλά μου, ότι ο αδερφός του είπε πέθανε σπίτι του. Δεν δώσανε μία σαφή εικόνα. Εγώ δεν ήξερα πράγματα, με πήρε ο αδερφός του, ο κύριος Διανύσης, ότι το βράδυ, μετά από, στις 10 η ώρα περίπου, ότι πέθανε ο Παπα-Νικόλας. Δεν το ρώτησα. Κάτι, του είπα, γιατί κύριε Δινής το κάνατε αυτό, γιατί τον πήρατε από εδώ να πεθάνει μετά από λίγες ώρες εκεί. Μου λέει, μου είχε ανέβει πίεση, μου λέει, και δεν ήθελα να το συζητήσει και το σεβάστηκα. Αλλά άκουγα ότι να με παίρνουν και να μου λένε, όχι, δεν πέθανε στο σπίτι του αδερφού του, πέθανε. Πάντως, είδαμε τον αείμνηστο Παπα-Νικόλα να βγαίνει στο Facebook και να φαίνεται ότι κάτι διαβάζει με σαφείς αιχμές σε πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θέλω να το επαναλάβω αυτό, γιατί είναι μια νομική διαδικασία σε εκκρεμότητα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή είναι σαν να λέτε εσείς ότι κάποιοι άνθρωποι θέλαν να τον παρασύρουν σε κάτι, να του πάρουν τα χρήματα, να του φάνε τα χρήματα, γιατί μας έλεγε ο Πέτρος Κουσουλός ότι η περιουσία του ανέρχεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο αποτιμάται τουλάχιστον. Και να συμπληρώσουμε για μένα μπορεί. Συγγνώμη, κύριε Λαμπύρη, για μένα, σε αυτό το βίντεο έλεγε ότι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται στο βίντεο, βοηθήστε με. Στο αυτό βίντεο που είδαμε, ανέβασε στο Facebook, έλεγε ότι ο μόνος άνθρωπος που εμπιστεύεται είστε εσείς. Ναι. Αισθανόταν ασφάλεια, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Εμπιστεύονταν πολλούς ανθρώπους, πολλούς φίλους, πραγματικά. Θα ήταν υπερβολή και πολύ εγωιστικό να έλεγα κάτι τέτοιο. Απλώς αισθανόταν ασφάλεια μαζί μου. Γιατί ήξερα ότι μεριμνούσα για αυτόν χωρίς αυτόν. Μου έλεγε, νιώθω έτσι, άλλαξε κλειδαριά. Πάντα μου έλεγε, δεν μπορώ να κοιμηθώ εδώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Άρα είχε καλύτερη σχέση με εσάς από τα αδέλφια του. Να δούμε λοιπόν ο κύριος Σούρ αμέσως. Όχι, επιτρέψτε μου, δεν θα το έλεγα ούτε έτσι. Τους αγαπούσε όλους ο Παπα-Νικόλας. Ήταν ένα άτομο με πολύ ανοιχτή καρδιά και πολύ δοτικός. Δεν είχε απλώς ένα άνοιγμα πολιτικού που λέμε για ψήφους. Το είχε όντως αυτό το άνοιγμα σε οποιονδήποτε. Μάλιστα. Αλλά προσέξτε τώρα, το θέμα που υπήρξε με οποιονδήποτε και με τους συγγενείς του,
ήταν ο τρόπος ζωής, μόνον αυτός. Ο τρόπος ζωής ήταν εκ διαμέτρου αντίθετος. Μάλιστα. Εντάξει. Εγώ αλλά θέλω να καταλάβω το εξής. Εσείς καταθέσατε μια μηνυτήρια αναφορά που θα σας ρωτήσει σε λίγο ο Πέτρος γι' αυτό και έχουμε και τον κύριο Χρυσάφη, τον δικηγόρο των αδελφών του, που θα τον ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε πρώτα το δικό σας δικηγόρο και μετά να σας θέσει δύο ερωτηματάκια που θέλει ο Πέτρος Κουσουλός, να του δώσω το λόγο γιατί γνωρίζει από την πρώτη στιγμή την υπόθεση. Παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας δεν ήθελε να μετακινηθεί από εκεί πέρα και δεν ήθελε να τεθεί υποδικαστική συμπαράσταση υπό ουδενός. Ούτε από τον αδερφό του, αλλά ούτε και από κανέναν άλλον, όπως προσπάθησε και κάποιος άλλος πρώην υπάλληλος να τον θέσει σε δικαστική συμπαράσταση και από τους δικούς του λόγους ο καθένας. Την Παρασκευή 5 Μαΐου και περί της 1 η ώρα ήρθε ένα ασθενοφόρο, το οποίο το έφερε, το έστειλε το άτομο το οποίο είχε τη δικαστική συμπαράσταση με απόφαση προσωρινής διαταγής. Και τον παρέλαβε και προκειμένου να τον μεταφέρει σε άγνωστο μέρος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας προς το βράδυ, ο κύριος Λαμπύρης ενημερώθηκε ότι ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας απεβίωσε. Αυτό ήταν η αφορμή, ούτως ώστε να κατατεθεί μήνυση από τον κύριο Λαμπύρη ενώπιον του ΑΤΑΦ Οροπού, προκειμένου να διελευκανθούν οι συνθήκες και τα αίτια θανάτου και να διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας είχε άνοια. Όμως αυτό δεν προκύπτει από κάποιο ιατρικό έγγραφο δημόσιο νοσοκομείο. Αποτελούν ισχυρισμοί ατόμων οι οποίοι είχαν συμφέρον να επικαλέσουν αυτό το πράγμα. Γνωρίζετε αν υπάρχει διαθήκη ή κάποιος κληρονόμος που είχε ορίσει ο ίδιος? Όχι, εξ όσων γνωρίζω δεν είχε αφήσει κάποια διαθήκη ο Μακαριστός Παπανικόλας. Άρα, κύριε Λαμπύρη, για να καταθέσετε τη μηνυτήρια αναφορά, γιατί λέτε επί παντός υπευθύνου τι μπορεί να έχει συμβεί, να μάθετε κτλ. Κάτι υποπτεύεστε, δεν μπορεί έτσι. Κάπου το μυαλό σας πάει. Πέτρο, ετοιμάσαι για τις ερωτήσεις. Ναι, ετοιμάζομαι. Ναι. Θέλετε να απαντήσω ακόμα πρώτα? Ναι. Πού πάει το μυαλό σας, τι μπορεί να έχει γίνει? Όχι, κοιτάξτε, εγώ όπως έχω εξηγήσει και άλλες φορές και θα το επαναλάβω και εδώ, ο κύριος Παπανικόλας ήταν τόσο ευαίσθητο το οστεϊκό του σύστημα μέσα και από τις 10 ακτινοβολίες που είχε κάνει τελευταία στο Υγεία και τον πήγαινα. Θυμάμαι συγκεκριμένα τα λόγια της κυρίας Κατσόχη, που ήταν η ογκολόγος παθολόγος, μου είχε πει: κοίταξε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα κόκαλα, τώρα γίνουν και από μάνα του. Που σημαίνει ότι προσέξτε πώς το πιάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούσε και στα 500 μέτρα μια λακκούβα να έβρισκε το ασθενοφόρο, χωρίς να θέλω να υπονοήσω ότι πράγματι έπεσε μια λακκούβα και είναι υπεύθυνη ο οδηγός ή τα παιδιά, το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Απλώς θέλω να πω, ήταν τόσο με ένα φρενάρισμα, πέφτει στη λακκούβα μέσα, μια μετατόπιση ενός οστού και οστέως και να φτάσει μετά. Για να κάνετε μηνυτήρια αναφορά, θα μου επιτρέψετε κάτι άλλο, κάποια άλλη διαδικασία σας έβαλε, κάποια άλλη σκέψη σας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Πέτρο, δες. Ναι, σας το εξήγησα. Το καταλάβαμε. Απλώς και εγώ ότι ρωτάω. Το ασθενοφόρο αρνήθηκε η εταιρεία ότι ήρθε εδώ να πάρει όνομα Κωνσταντίνου Παπανικόλα στο συγκεκριμένο μέρος τη συγκεκριμένη μέρα. Άρα. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ. Γνωρίζετε ότι έχει κατατεθεί και μηνυτήρια αναφορά κατά ημών, δηλαδή κατά εσάς, εδώ και μήνες στην εισαγγελία πρωτοδικών. Γνωρίζετε ότι έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά ημών, κατά εσάς δηλαδή, στην εισαγγελία Αθηνών από εδώ και μήνες, από το Μάρτιο του 2023, στην οποία καταγράφονται συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία νομίζω καλό θα είναι να δώσετε κάποιες απαντήσεις, γιατί ουσιαστικά. Από ποιο άτομο, πέστε μου να καταλάβω, γιατί εγώ δεν έχω πάρει στα χέρια μου κάτι. Είναι από δύο συνεργάτες του αείμνηστου Παπανικόλα, στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι λένε. Συνεργάτες. Του αείμνηστου Παπανικούλα. Του Παπανικόλα. Ναι, το συνεργάτες, πέστε μου. Είναι ο κύριος Τόμπρας και ο κύριος Παπαμέτης. Αυτοί έχουν καταθέσει μηνυτήρια αναφορά, στην οποία λένε πολύ συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες. Μισό λεπτό, αφήστε με να ολοκληρώσω. Τις συνθήκες διαβίωσης του αείμνηστου Παπανικόλα. Βεβαίως. Ουσιαστικά σας εγκαλούν, κύριε Λαμπύρη, ότι τον είχατε σε ένα καθεστώς αποξένωσης από τους συνεργάτες του αλλά και από το οικογενειακό του περιβάλλον. Και ότι ο απότερος σκοπός σας, στόχος σας, ήταν να υφαρπάξετε την περιουσία του. Ότι ο Παπανικόλας δεν. Ναι, αυτό. Έλαμε. Γι' αυτό εγκαλείστε. Συνεχίστε. Ότι ο Παπανικόλας δεν ήταν σε θέση, δεν είχε την νοητική ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις και ότι από ένα σημείο και μετά εμφανιστήκατε εσείς
ως διαχειριστής και εκπρόσωπος του Παπα-Νικόλα, από τον οποίο είχατε πάρει υπογραφές, είχατε υφαρπάξει ουσιαστικά υπογραφές, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίσει και χωρίς να έχει αυτή τη βούληση. Μάλιστα. Θέλετε να απαντήσω τώρα, τι θέλετε? Βεβαίως, κύριε Λαμπύρη. Νομίζω κλήθηκα εδώ για το πρώτο μέρος, από ό,τι καταλαβαίνω, για το μυστήριο του θανάτου του. Τώρα, όταν με πάτε πίσω και δείτε έγγραφα υπογραφές του κυρίου Παπα-Νικόλα. Δεν ξέρουμε, σας ρωτάει αν υπάρχουν αυτά. Ακούστε, υπάρχει πληθυντική αναφορά. Έχω υπογράψει ότι από την περιουσία του Παπα-Νικόλα ούτε σπασμένο πλακάκι. Γιατί ο Παπα-Νικόλας, πρέπει να το μάθετε, να το ανακοινώσετε σε όλο τον κόσμο και δέστε το στη συνέντευξη που το πήρε το 17 και την έπαιξε 56 φορές το Contra Channel από την Κυριακή των Βαΐων έως την Κυριακή του Θωμά. Εγώ το την πήρα την συνέντευξη αυτή. Έχει παίξει τόσες φορές που νομίζω ότι μαθαίνει κανένας και απ' έξω. Δεν ήθελε ποτέ, μα ποτέ, να τη δώσει την περιουσία του σε κανέναν συγγενή ή και φίλο. Κανένας φίλος δεν ήταν σε αυτό το σημείο και εγώ είμαι από αυτούς κι άλλοι ήταν που το σεβόμαστε απολύτως. Ήθελε να μείνει να γίνει ένα έργο σε σχέση με το όραμά του που είχε. Το όραμά του ήταν πολύ, πώς το λένε... Συγκεκριμένο. Πώς να το πούμε, συγκεκριμένο. Ήθελε ό,τι προάγει τον άνθρωπο μέσα από το μέρος της συχνότητας του Κόντρα που εκείνος είχε τις 60 ώρες περί το μήνα που του ανήκε, να μπορεί να εκφράζει το όραμά του. Μισό λεπτό, να καταλάβω κάτι όμως που δεν έχω καταλάβει. Περιουσία είχε ή χρωστούσε ο άνθρωπος αυτός? Τώρα με πετάτε από εδώ, από εκεί, με πάτε στα θέματα. Όχι, αλλά είναι σημαντικό, γιατί άλλο να έχεις περιουσία, άλλο να έχεις και να χρωστάς. Το όνομά σας, κυρία? Μαρέδης. Δεν ξέρω, αλλά πέστε. Πώς, κύριε? Μαρέδης. Κύριε Μαρέδη, για μένα περιουσία, και μπορούν οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί σας, οι συνάδελφοι της κυρίας Κουτσελίνη εδώ, οι συνεργάτες της, συγγνώμη, να μου πούνε, γιατί για μένα 1 εκατομμύριο κάνει η θέα που είναι εδώ το. Αλλά αφήστε τη θέα τώρα. Ναι. Πρακτικά πόσο. Όχι, αν είχε, εγώ αν χρωστούσε. Αυτό, σαν μεσίτης. Ναι. Αν χρωστούσε, βεβαίως. Χρωστούσε. Μόνο χρωστούσε. Να ρωτήσω κάτι. Πολλά χρήματα. Μισό λεπτό. Πολλά χρήματα. Και πού χρωστούσε? Δεν ξέρω τα πολλά ή τα λίγα, γιατί αυτό. Πού χρωστούσε? Κάποιο είπε. Στο δημόσιο. Χρωστούσε σε όποιον ξέρει ελληνικά. Σε όποιον ξέρει ελληνικά. Έχω ακούσει. Άρα δεν μπορεί να γίνει και μεταβίβαση τη περιουσία. Θα πάρει τα χρέη όποιο πάρει την περιουσία. Να ρωτήσω εγώ τον κύριο. Αυτό δεν με ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει εσά. Επειδή αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, εγώ θα χαρώ πολύ αν ο κύριος Λαμπύρης αύριο έρθει στην παρέα μας εδώ και τα πούμε πραγματικά. Θα μας τιμήσετε ιδιαίτερα. Πραγματικά θα το θέλαμε. Και να κόψουμε και κάποια αποσπάσματα από αυτή την εκπομπή. Και ο κύριος Σούρλας να έρθει και να τα πούμε. Αλλά το όραμα του εκλειπώντος το ξέρετε εσείς καλύτερα από τον κύριο Σούρλα. Θα μιλήσουμε αμέσως. Σε αυτό το ίδρυμα το οποίο λέτε, κύριε Λαμπύρη, ποιος είναι επικεφαλής το ίδρυμα το οποίο ήθελε ως στόχο, ήταν το όραμα του... Ο κύριος Παπα-Νικόλας. Ναι. Σε αυτό το ίδρυμα ποιος τέθηκε επικεφαλής σε αυτό το ίδρυμα? Ποιος τέθηκε? Επικεφαλής. Για να τεθεί κάποιος θα έπρεπε να υπογράψουν κάποιοι. Εγώ αρνήθηκα και δεν έχω υπογράψει. Δεν έχουν υπογράψει οι δικηγόροι του. Δεν έχουν έρθει συμβουλιογράφοι. Άρα, για σκεφτείτε, αφού δεν έγινε, γιατί το βγάζετε πρωτατελεσμένο? Όχι, εσείς, επειδή είπατε εσείς για ίδρυμα, γι' αυτό σας το λέω. Ποιος θα ήθελε το επικεφαλής, αυτό ρωτάω. Όχι, καταρχήν δεν το ήθελε σαν ίδρυμα. Για να υπάρχει ίδρυμα, πρέπει να υπάρχει και πακτολός χρημάτων να το συντηρεί το ίδρυμα. Εγώ είπα, είχε ένα όραμα. Μίλησα για το όραμα, ό,τι προάγει τον άνθρωπο. Τώρα, αν είναι στα κτίρια του Παπα-Νικόλα, αν είναι στο Σούνιο, αν είναι στην Κόρινθο, τι σημασία έχει αυτό? Ναι. Θα περιμένουμε λοιπόν να τα πούμε από κοντά με μεγάλη μας χαρά, κύριε Λαμπύρη. Κυρία Κουτσελίνη, ο δικηγόρος του κυρίου Παπα-Νικόλα, το γνωρίζω, έχει πάρα πολύ καιρό που το έχει αναθέσει και επίσημα και το έχει πει και. Ο κύριος Σούρλας, τον ακούσαμε και πριν σε εμάς. Ο κύριος Σούρλας, θα πρέπει να τον ακούτε, γιατί με αυτόν ερχόταν, μιλούσε εδώ και γνωρίζει πολύ καλά πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω θα μπορεί να σας καλύψει. Ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Χρυσάφη, που είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του αείμνηστου Παπα-Νικόλα, και να μας δώσει έτσι το γενικότερο κλίμα και σε σχέση με αυτά που άκουσε, γιατί παρακολουθούσε την κουβέντα, την πρώτη του τοποθέτηση. Κύριε Χρυσάφη, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Σας καταρχάς θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ που παρήσατε εκεί στη συντροφιά σας και άλλοι συνάδελφοι.
εμπειρότατοι, οι οποίοι θα καταλάβουν από αυτά που θα πω κατευθείαν ποια είναι η ουσία της όλης υπόθεσης. Θέλετε να πω εγώ κάποια πράγματα, κάποιες παρατηρήσεις από αυτών Βεβαίως. Που ακούστηκαν. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι κάποιος τρίτος είχε αιτηθεί να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ο Κωνσταντίνος Παπανικόλας και όταν το πληροφορήθηκαν αυτό τα αδέρφια του, οι οποίοι είναι οι εντολείς μου, τα αδέρφια είναι οι εντολείς μου και όχι η οικογένεια γενικότερα, είναι τα αδέρφια, τα τρία αδέρφια που βρίσκονται ζωή αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όταν το πληροφορήθηκαν, παρενέβησαν γιατί προφανέστατα δεν θέλανε να αναλάβει τη δικαστική συμπαράσταση του αδερφού τους κάποιος άσχετος τρίτος. Σε αυτό το σημείο δηλαδή εμείς μπήκαμε στην υπόθεση και ελήφθη μια προσωρινή διαταγή. Άσχετο τρίτο εννοείται τον κύριο Λαμπύρη. Ορίστε. Όχι, κάποιος τρίτος, άλλος. Άλλος. Μάλιστα. Λοιπόν, η προσωρινή διαταγή λοιπόν, που χορηγήθηκε ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου ελήφθη και χορηγήθηκε πώς. Λαμβάνοντας υπόψη αφενός ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες ήταν ξεκάθαρες για το ότι ο άνθρωπος είναι σε πολύ κακή σωματική και νοητική κατάσταση, ότι πάσχει από άνοια, ότι έχει καρκίνο σε τελικό στάδιο και ότι δεν μπορεί να επιμεληθεί των υποθέσεων του. Την άνοια την αρνείται ο επιστήθιος φίλος του, αλλά και ο κύριος Σούλας. Την αρνείται, κυρία Κουτσελίνη, την αρνείται και εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλω. Το θέμα είναι τι λένε οι ειδικοί που είναι οι γιατροί. Λέει ο κύριος Σούλας ότι από δημόσιο νοσοκομείο δεν προκύπτει το θέμα της άνοιας. Όπως ξέρουν πολύ καλά και οι κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία μέσω του αρμόδιου εισαγγελέα για να τεθεί ένα πρόσωπο υπό δικαστική συμπαράσταση αρκεί και με δύο έγγραφα, δύο γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, όχι μόνο από δημόσιο νοσοκομείο. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι από δημόσιο νοσοκομείο. Με δύο γνωματεύσεις από ιδιώτη γιατρό μπορεί να τεθεί κάποιος υπό δικαστική συμπαράσταση. Όμως, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο οι ιατρικές γνωματεύσεις, οι οποίες μπορεί να υπονοούν. Η άλλη πλευρά μπορεί να υπονοεί ότι λύθηκαν με κάποιο τρόπο που δεν ξέρω, να αφήνουν υπόνοιες. Εγώ θα σας πω το δεύτερο, το πολύ σημαντικότερο. Ότι επί της διαδικασίας ο κύριος Λαμπύρης έφερε με το αναπηρικό καροτσάκι ενώπιον του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου, τον Κωνσταντίνο Παπανικόλα, τον εκλειπώντα, και ο δικαστής τον είδε με τα μάτια του, τον ρώτησε δύο-τρεις ερωτήσεις που ξέρουμε, οι συνάδελφοι ξέρουν πολύ καλά τι ερωτήσεις κάνουν οι δικαστές σε έναν ο οποίος πρόκειται να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Και φυσικά διαπίστωσε αμέσως ότι ο άνθρωπος πρέπει να τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση. Να σας πω ότι είπε, τι μου το φέρατε τον άνθρωπο εδώ πέρα. Μάλιστα. Τι μου το φέρατε εδώ πέρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω είναι λίγο μια υπόθεση που έχει ξεφύγει πια από το οικογενειακό πλαίσιο, έχει προχωρήσει, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, είχε, δεν είχε άνοια, είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τι γίνεται με την περιουσία, Ζηνά. Αν υπάρχουν χρέη, δεν υπάρχουν, θα επανέλθουμε σε αυτό. Ναι, αλλά γι' αυτό που λέμε για τη δικαστική συμπαράσταση, για να θέσει ένας δικαστής, έναν άνθρωπο, κάτω υπό δικαστική συμπαράσταση, είπα να πει ότι έκρινε και όπως είπε, μεταφέρθηκε ο ίδιος ο Παπανικόλαος ο αείμνηστος. Έκρινε ο δικαστής ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και ότι κάποιος άλλος θα πρέπει να λαμβάνει αποφάσεις αντ' αυτού. Δεν γίνεται τυχαία αυτή η διαδικασία. Αυτό πρέπει να ξέρουμε, βέβαια. Ωραία, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, ως εδώ φτάνει. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε και νομίζω ότι είναι μια υπόθεση σε εξέλιξη. Λοιπόν.